Δηλαδή τώρα πόσα είναι ρυθμίσει στο ραντεβού μπορούμε έτσι να εξυπηρετήσουμε. Συνήθως πόσα ραντεβού είναι που... Δεν είναι στάντερ. Δεν είναι στάντερ. Να είναι και λιγότερο. Α, 50-60 άτομα την ημέρα. Ωραία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν και τα πενταψήφια. Ναι. Καλύτερα για να μπορείτε να... Και εδώ από περιέργεια να σας δείξω. Κατάλαβα, το δεν είχαμε που να τα βάλουμε και τα έχουμε βάλει εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και μισό λεπτό. Το δεύτερο τι γίνεται με τον οικογενειακό γιατρό, έχει προχωρήσει αυτό. Αυτό όχι, έχει μείνει στάσιμο, να λέμε την αλήθεια. Ενώ έλεγαν ότι από 1η-19 θα μπει σε ισχύ. Υπάρχει μια σύγχυση στους πολίτες. Ναι. Δεν κατάλαβα. Και αυτά, τελικά, μερικά θέματα της υγείας δεν πρέπει να είναι λίγο στο γόνατο, πρέπει να τα προσέξουμε λίγο παραπάνω. Έχετε δίκιο. Καλή δύναμη. Παλεύουν και προσπαθούν για κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι αρκεί μόνο, ας πούμε, μόνο η καλή πρόθεση κάποιων ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει και βούληση από την πολιτεία. Να δώσουν και μια έμφαση και στο κτίριο, το οποίο το βλέπουμε και λίγο και έχει μια κατάληξη. Πρέπει λοιπόν και από το νοσοκομείο να νοιαστούν λίγο παραπάνω. Σήμερα επισκεφτήκαμε το κέντρο υγείας εδώ στην Πλάθωνο στην Καλαμάτα, όπου στεγάζονται και τα δύο τόμοι, τα οποία είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία έπρεπε να στεγάζονται, όχι και τα δύο μαζί, αλλά το ένα στο ανατολικό κέντρο της πόλης Καλαμάτας και το άλλο στο δυτικό κέντρο, προκειμένου να δούμε ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, αλλά και γενικότερα να γίνεται η καλύτερη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για μας είναι σημαντικό το να παρέχεται η καλύτερη υπηρεσία στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για να εξυπηρετηθούν στις μονάδες υγείας. Είναι επίσης ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε, το ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι δομές, οι κτηριακές δομές, όπως πρέπει για να στεγαστούν τα δύο τόμοι τα οποία είναι σε αυτό το χώρο και φυσικά δεν μπορούν να μπορέσουν να επιτελέσουν την αποστολή τους με τον καλύτερο τρόπο και τι μπορεί να το θέλουν οι εργαζόμενοι, αλλά είναι επίσης και ένα σοβαρό πρόβλημα το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες εδώ στο κέντρο υγείας. Επίσης και το κτίριο εδώ έχει σοβαρά προβλήματα και θα έπρεπε από το νοσοκομείο της Καλαμάτας που έχει και την ευθύνη λόγω των τεχνικών υπηρεσιών να έχει δοθεί μία βαρύτητα για να μπορούν και οι εργαζόμενοι να νιώθουν πολύ καλύτερα σε αυτό το χώρο, αλλά και οι άνθρωποι, οι ασθενείς και γενικότερα οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για να εξυπηρετηθούν σε αυτή την δομή υγείας να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα και να νιώθουν άνετα και να μην υπάρχουν θέματα τα οποία βλέπουμε ότι είναι σοβαρά. Παρά την σοβαρή προσπάθεια των εργαζομένων, των ηθινόντων, τα προβλήματα στην υγεία βλέπουμε ότι είναι συνεχή. Γι' αυτό και εμείς, σαν Περιφερειακή Αρχή, έχουμε προτείνει η πρωτοβάθμια υγεία να είναι στην ευθύνη του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, διότι βλέπουμε ότι τα προβλήματα διωγγώνονται και δεν επιλύονται.